Γεια σας ντολμαδάκια, είμαι η Αναστασία από το Αγάπαμε αν ντολμάς και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο με Q&A, ερωτήσεις που εσείς μου κάνατε για να σας απαντήσω. Όπως είπα, το blog μου είναι το Αγάπαμε αν ντολμάς ή ντολμαδάκι για συντομία και πολλοί με ρωτήσατε γιατί το ονόμασα έτσι. Είναι λίγο αστεία η ιστορία του. Ξεκίνησα το blog περίπου το 2008. Τότε λεγόταν αλλιώς, δεν θυμάμαι κιόλας να πω την αλήθεια. Και απλά το είχα σαν ημερολόγιο να γράφω συνταγές, ήμουν φοιτήτρια τότε. Και απλά το είχα ξεκινήσει, ήταν η μόδα τότε με τα blog. Και ξεκίνησα κι εγώ. Πάνω σε μια συζήτηση με τους συμφοιτητές στην παρέα όλοι, έλεγα ότι θέλω να αλλάξω ένα όνομα και ήθελα να βρω κάτι πιο επίσημο. Και σκεφτόμασταν διάφορα ονόματα, στην πλάκα πάνω, και ξαφνικά μια μέρα, έτσι πως μιλούσαμε για κάτι άσχετο, για θέμα για τη σχολή, τότε γράφαμε στο MSN, το Messenger της εποχής, και γράφαμε με γκρίκλεις. Και είχαμε γράψει ντολμό, δηλαδή τολμό. Και τότε ένας συμφοιτητής μου είχε την ιδέα, γιατί δεν το λες αγάπαμε αν ντολμάς, όπως είναι η ταινία, αγάπαμε αν ντολμάς, απλά ντολμάς, ντολμαδάκι. Και μου άρεσε και το υιοθέτησα και σε ευχαριστώ πολύ παλιέ μου συμφοιτητή και νονέ του blog. Ακόμα σου χρωστάω μία κατσαρόλα ντολμαδάκια. Οπότε αν με βλέπεις, αν είσαι κάπου εκεί έξω, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω τα ντολμαδάκια. Γιατί από ό,τι φαίνεται το όνομα αυτό θα μείνει για πάντα στο blog. Δεν το έχω αλλάξει και ούτε πρόκειται. Οπότε αυτή ήταν η ιστορία του blog μου. Επόμενη ερώτηση που με έχετε ρωτήσει είναι πού βρίσκομαι, ήμουν στο εξωτερικό και τώρα πού είμαι. Ναι, ήμουν στο εξωτερικό στην Τσεχία και τώρα έχω γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, έχω σχεδόν ένα χρόνο και βρίσκομαι στην Κοζάνη. Η Κοζάνη είναι μια μικρή πόλη στη Δυτική Μακεδονία, εντάξει όχι μικρή, αλλά είμαστε ένα μικρό γαλατικό χωριό όπως το λέω εγώ. Όπως βλέπετε το χάρτη είναι Θεσσαλονίκη Γιάννενα και κάπου ανάμεσα είμαστε κι εμείς, Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα, Πτολεμαϊδα. Αν φτάσετε στα Γιάννενα γυρίστε πίσω, αν φτάνετε προς Θεσσαλονίκη ξαναγυρίστε πίσω, στη μέση θα μας δείτε. Οπότε βρίσκομαι εδώ, στα Πάτρια Εδάφη και εκπέμπω από την Κοζάνη πλέον και όχι από την Τσεχία. Επόμενη ερώτηση, ποιο φαγητό και γλυκό είναι τα αγαπημένα μου. Όσοι με παρακολουθείτε χρόνια, ξέρετε ότι το αγαπημένο μου φαγητό είναι ο τραχανάς. Λατρεύω τραχανάς, οποιαδήποτε μορφή, είτε σκέτο, είτε με τυρί μέσα, με λουκάνικα, τραχανόπιτες, λατρεύω τραχανά. Είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Και μετά οι τηγανιτές πατάτες, αυτά τα δύο. Αγαπημένο γλυκό, όχι δεν είναι η σοκολάτα, δεν είμαι φαν της σοκολάτας, τρώω, αλλά δεν. Θα έλεγα οτιδήποτε έχει παντεσπάνια, κρέμες και σιρόπια. Και το τόπο αγαπημένο μου γλυκό που είναι και εποχή του τώρα και πλησιάζει και θα πάρει φωτιά το σαγόνι, είναι η πουτίνγκα. Χριστουγεννιάτικο γλυκό τουλάχιστον εδώ στην Κοζάνη. Αλλά είναι το αγαπημένο μου. Καριδόπιτα σιροπιαστή έτσι ωραία και από πάνω κρέμα βελούδι να τρέχει με μπόλικη κανελίτσα. Δεν χρειάζομαι πιάτο, από το ταψί παίρνω το κουτάλι και ότι χρειάζεται να πλύνω το ταψί μετά, λαμπίκο το κάνω. Οπότε ναι, η πουτίνγκα είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Επόμενη ερώτηση, ποιο φαγητό μου αρέσει τσέχικο φαγητό, ποιο είναι το αγαπημένο μου τσέχικο φαγητό. Δεν είναι το γκούλας, όπως τα περιμένετε πολύ, το θεωρώ επεκτιμημένο και δεν είναι και καθαρά τσέχικο, ας πούμε, το γκούλας, είναι και ούγγρικο, και παντού θα το βρείτε και στην κεντρική Ευρώπη. Δεν είμαι τόσο φαν. Αντίθετα, αγαπημένο μου είναι η Σβίτσκοβα. Αν σας βγάλει ο δρόμος στην Τσεχία, εννοείται φυσικά να δοκιμάσετε Σβίτσκοβα. Που είναι πάλι μουσχάρι, αλλά σε φιλέτο, ωραίο ψημένο. Ψημένο στο φούρνο μαζί με λαχανικά, κρεμμύδια, καρότα, σέλινα
και βγάζουν το κρέας και τα λαχανικά με το ζωμό που μένει στο ταψί το πολυτοποιούν με σμετάνα ή κρέμες γάλακτος ή γιαούρτια και το κάνουν σάλτσα. Αυτό για μένα είναι το αγαπημένο μου φαγητό στην Τσεχία. Αγαπημένο γλυκό, δεν έχει γλυκά στην Τσεχία, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Δηλαδή το μόνο που έτρωγα και το είχα σαν το κουλούρι που τρώμε εδώ το πρωί από το φούρνο ήταν το τρέντλικ, που είναι το γνωστό καμινάδα που λέμε εδώ στην Ελλάδα, το ζυμάρι το ψημένο στα κάρβουνα, με ζάχαρη κανέλα απ' έξω. Αυτό ναι, ήταν το... έδωσα μια περιουσία σε αυτό κάθε πρωί. Γλυκά δεν έχει τόσο ωραία, είναι άγευστα, άγλυκα τα γλυκά τους. Την έχουμε πατήσει πολλές φορές να πάμε σε ένα καφέ ή ζαχαροπλαστείο και να δούμε στη βιτρίνα και λέμε πω 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 πω. Και μόλις τρώμε την πρώτη μπουκιά μας χτυπάει εγκεφαλικό από τη γεύση. Δεν έχει αυτή τη γλύκα που έχουν τα δικά μας τα γλυκά. Οι σαντιγιές τους δεν είναι τόσο γλυκές. Ακόμα και το κέικ το κλασικό, όπως είναι το δικό μας το κλασικό το κέικ, δεν είναι γλυκό ρε παιδί μου, δεν το έχουν τόσο με τη ζάχαρη όσο είμαστε εμείς εδώ. Κάποιες φορές που έπαιρνα στη δουλειά για να κεράσει που φέρναμε ο καθένας, τους έφερα παράδειγμα γαλακτομπούρικο, μπακλαβά, σιροπιαστά ή ρεβανί, έτρεχα στο δρόμο και φάζω diabetes. Ναι, έχω ξεκληρίσει το γραφείο από διαβήτη κάθε φορά. Τους γύρωσαν τα μάτια με την πρώτη μπουκιά, ήταν overdose η ζάχαρη. Δεν είναι συνηθισμένοι και ούτε εμείς είμαστε συνηθισμένοι στο τόσο άγλικο, οπότε δεν θα σας συμβούλευα να δοκιμάσετε κάτι γλυκό. Μπορείτε να το δείτε έτσι ωραίο στο ζωχαροπλαστή, αλλά να ξέρετε κατά πίσω πιθανότητα θα πείτε «Ωχ, Παναγιά μου, τι τρώω». Αντίθετα, τα λιμυρά τους είναι ωραία και πολλά, αν και έχουν πολλά τουρσιά εκεί πέρα που εγώ δεν είμαι φαν. Μπορεί να τα λατρέψετε με την μπύρα. Θα σας φέρουν συνέχεια πίκλες, λάχανο τουρσί, κρεμμύδι τουρσί. Πώς έχουμε εμείς τα πατατάκια, αυτοί φέρνουν το τουρσί. Και επίσης, αν πάτε στην Τσεχία, θα πίνετε μόνο μπύρες, κρασί. Έχουν άσωτες μπύρες, άσωτα κρασιά, οι δρόμοι του κρασιού. Κάθε τρεις και λίγο γίνεται ένα φεστιβάλ κρασιού. Οπότε, αν είστε φαν, που εγώ δεν είμαι, θα την καταβρείτε και δεν θα σας νοιάξει καθόλου που δεν φάγατε κανένα γλυκό. Πάρτε μια σοκολάτα από το σούπερ και τέλος. Επόμενη ερώτηση. Τι μου λείπει από την Τσεχία? Τα πάντα θα πω. Μου λείπει οι ευκολίες που είχα στην καθημερινότητα, ο πολιτισμός. Γενικά μου λείπουν πολλά πράγματα, αλλά τι να κάνουμε. Γυρίσαμε πίσω εδώ στην Ελλάδα, πατρίδα. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή ίσως να ξαναγυρίσουμε πίσω, ποιος ξέρει. Επόμενη ερώτηση. Γιατί δεν πίνεις καφέ? Τώρα δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Εσύ γιατί δεν τρως μπάμιες? Δεν είμαι φαν του καφέ. Δεν πίνω καφέ, το ομολογώ. Και δεν μπορώ να καταλάβω κάποιους που λένε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν το πρωί αν δεν πιούν μια γουλιά καφέ. Πίνω μόνο ελληνικό σκέτο. Και αυτό σπάνια, μόνο να μαζευτούμε τίποτα συμπεθέρες, θιάδες, και πίνω μόνο και μόνο για τα συνοδευτικά, τα κουλουράκια, πτυφουράκια, κεκάκια, λουκούμια, σοκολατάκια, αυτό για κανένα άλλο λόγο. Επόμενη ερώτηση. Τι δουλειά κάνω και γιατί παίρνω τόσο πολύ φαΐ? Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, καταρχήν, η δουλειά που κάνω έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση πελατών, τηλεφωνικό κέντρο, και το φαγητό που παίρνω δεν είναι καθόλου πολύ. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στο βίντεο, αν νομίζετε ότι βάζω μια κατσαρόλα φαΐ μαζί. Δεν είναι μια κατσαρόλα, το ταπεράκι ίσα-ίσα χωράει τη μερίδα, δηλαδή αν τη γυρίσω στο πιάτο, στάνταρ θέλει μια-δυο κουταλιές παραπάνω, μη σας πω και τρεις, ανάλογα το φαΐ. Και πιο πολύ βάζω σαλάτα, μπας και χορτάσω. Είναι δύσκολο να τρως τη δουλειά όταν έχεις τόσα πράγματα να κάνεις. Εντάξει, όταν είμαι σπίτι, εννοείται θα βάλω τούμπα το πιάτο γεμάτο πάνω, το ευχαριστηθώ.
Αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη η μερίδα στο ταπεράκι, δεν ξέρω γιατί όλοι μου το λέτε αυτό. Ελάτε να σας κάνω το τραπέζι, το τάπερ μάλλον, και αν μου ζητήσετε να σας βάλω λίγο παραπάνω, θα σας πω πριτς δεν έχει, αυτό είναι. Οπότε, ναι, είναι φυσιολογικό θα έλεγα το ότι παίρνω. Το μεσημεριανό το κλασικό, ένα σνακ δεκατιανό όπως λέμε, ένα απογευματινό ή θα το φάω στη δουλειά ή στο δρόμο, ανάλογα και τις βάρδιες. Ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι υπερβολικό. Γράψτε μου και εσείς στα σχόλια τι παίρνετε μαζί σας στη δουλειά, τι τρώτε. Γιατί εγώ το πρωί που θα ξυπνήσω θα φάω κλασικά ένα toast, cornflakes ή φρυγανιές. Μετά δεκατιανό το πιο γρήγορο είναι κάνα φρουτάκι με λαμπανάνες τώρα το χειμώνα. Το μεσημεριανό μου το ταπεράκι το καημένο που τρώω και κλαίει η ψυχή μου γιατί πεινάω και θέλω κι άλλο. Και ένα σνακ, αν είμαι στη δουλειά θα είναι τίποτα μπισκοτάκια, ξηρή καρπή, κριτσινάκια, σκατουλάκια για μασούλιμα. Αν είμαι σπίτι πάλι θα κάνω κάτι, οτιδήποτε εδώ. Και το κλασικά το βραδινό, ό,τι έχω στο ψυγείο θα πάρω απ' έξω ή αν μαγειρεύω για την επόμενη μέρα θα κρατήσω και λίγο για να φάω κι εγώ το βράδυ. Πάντως γράψτε μου στα σχόλια τι παίρνετε εσείς στη δουλειά μαζί σας για να δω κι εγώ. Γιατί το ταπεράκι, ειλικρινά το ότι να πάρουμε στη δουλειά μας είναι και αυτό ένας καημός που μας τρώει κάθε βράδυ μαζί με το τι θα μαγειρέψουμε αύριο. Επόμενη ερώτηση, τρως αλλαντικά, γιατί δεν τα βλέπουμε στα βίντεό σου. Και ναι και όχι, δεν τρώω αλλαντικά, δεν αγοράζω μάλλον εγώ σαν ντολμαδάκι αλλαντικά στο σπίτι, δεν έχω, γιατί δεν τα τρώω. Αλλά δεν θα πω και όχι σε μια πίτσα special όταν μαζευτούμε όλοι παρέα και παραγγείλει κάποιος. Αν με ρωτήσουν κιόλας τέτοια θα πω θα προτιμούσα κάτι χωρίς αλλαντικά ή μόνο με bacon. Το μόνο αλλαντικό που τρώω είναι το bacon, που το δίνω και καταλαβαίνει. Και δεν ξέρω αν θεωρείται κιόλας αλλαντικό τα λουκάνικα. Αλλά τα λουκάνικα τα δικά μας, τα ντόπια, εδώ στην Κοζάνη στο ακροπολείο που ψωνίζω, που είναι είτε για σάντουιτς είτε τα άλλα τα μερακλίδικα, τα ωραία τα, με τα μπαχαρικά και τα πράσα για φαγητό, που ας πούμε ξέρω τι βάζουνε μέσα. Οπότε μόνο αυτά τρώω. Μπέικον και τα λουκάνικα. Από σαλάμια, μορταδέλες, γαλοπούλες και τέτοια, μόνο άμα τύχει. Παράδειγμα, να πάω να μαζευτούμε με την παρέα, να κάνει κάποιος τόστ ή να πάμε σε μια γκρεμμένη, να φέρει κάποιος τόστ και να έχει βάλει μέσα γαλοπούλα ή σαλάμι, εντάξει δεν θα το πετάξω, θα το φάω, αλλά δεν πω ότι κιόλας θα χαρώ κιόλας, wow. Οπότε ναι, δεν έχω στο ψυγείο μου αλλαντικά, να με συμπαθάτε. Επόμενη ερώτηση, γλυκό ή αλμυρό? Αλμυρό εννοείται, με χίλια, είμαι φαν του αλμυρού. Δεν είμαι τόσο το γλυκό, το γλυκό δεν το ζητάω σχεδόν ποτέ, μόνο εκείνες τις φορές του μήνα, μια στο τόσο. Δεν είμαι φαν, αλλά το αλμυρό, οποιαδήποτε 24 ώρες το 24ωρο να μπορώ να τρώω αλμυρά, ναι, θα μπορέσω. Οπότε είμαι του αλμυρού και ειδικά ότι έχει να κάνει με τυριά κασέρια, λατρεύω τυριά κασέρια, φέτα όπως τη λέτε κάποιοι, το άσπρο το τυρί, είμαι φαν. Τα γλυκά όχι και τόσο, αν με βάλεις να διαλέξω ανάμεσα σε ένα κουλούρι και μια σοκολάτα φυσικά θα πάρω το κουλούρι. Επόμενη ερώτηση, μερέντα ή νιουτέλα? Όμπο, ερώτηση πόλεμος. Έχουν χωριστεί οικογένειες, έχουν χαλάσει φιλίες για αυτή την ερώτηση. Είμαι team μερέντα, εγώ, δεν είμαι φαν της νιουτέλας, δεν μου αρέσει η γεύση της. Οπότε ναι, μερέντα, αν είναι κάποιος άλλος εκεί πέρα μερεντόβιος, ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Επόμενη ερώτηση, γιατί δεν τρως τα σπαγκέτι και λες ότι έχουν άλλη γεύση? Γιατί έχουνε, φίλοι μου, δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν ξέρω αν είναι κανένας άλλος τρελός εκεί έξω σαν εμένα. Δεν μου αρέσουν τα σπαγκέτι, μου αρέσουν περισσότερο οι βίδες, οι πένες και το κοφτό μακαρονάκι. Για μένα τα σπαγκέτι θεωρώ ότι έχουν άλλη γεύση, δεν είναι νόστιμα και μου φαίνονται λίγο μπλε. Τα μόνα σπαγκέτι που μπορώ να κάνω υποχώρηση να φάω είναι τα νούμερο 6, κανένα άλλο. Δεν μπορώ του παστίτσιου καθόλου, μια ζωή και η μάνα μου έκανε παστίτσιο με πένες. Γιατί δεν έτρωγα εγώ αυτά. Η μόνη υποχώρηση που κάνω είναι τα νούμερο 6 σπαγκέτι. Αν με καλέσουν για κάποιο φαγητό, επειδή είμαι ιδιότροπη, εντάξει, δεν θα πω δεν το τρώω. Θα πω ωραία, ευχαριστώ, αλλά δεν θα ζητήσω και δεύτερο πιάτο και ούτε
θα το τελειώσω, θα το αδειάσω όλο το πιάτο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αν είναι κάποιο ή άλλο εκεί έξω με αυτή τη λόξα σαν τη δική μου, ας μου γράψει ένα σχόλιο συμπαράστασης. Αλλά θεωρώ ότι τα σπαγκέτι είναι άνοστα, είναι περίεργα. Πένες forever. Επόμενη ερώτηση. Ποιο φαγητό δεν σου αρέσει? Αν ξεκινήσω να λέω ποια φαγητά δεν μου αρέσουν, αυτό το βίντεο θα κρατήσει 3 ώρες, ταινία θα γίνει τελικά. Δεν μου αρέσουν πολλά φαγητά και πολλοί συνδυασμοί, είμαι πάρα πολύ ιδιότροπη, τέρμα ιδιότροπη θα έλεγα. Η καημένη μάνα μου έχει επιβδίσει με μένα με το τι τρώω και τι όχι. Αυτή την κορμάρα την έχω χτίσει με τραχανά, αστεράκι, μήλα και τα κλασικά γαριδάκια, σοκολατάκια όπου ήμουν παιδί. Παράδειγμα, δεν μου αρέσουν καθόλου τα γεμιστά. Καθόλου όμως, και η μυρωδιά της πιπεριάς και της ντομάτας έτσι δεν... 2 φορές έχω μαγειρέψει γεμιστά στη ζωή μου και το θεωρώ τρομερό κατόρθωμα. Το βάζω και στο βιογραφικό μου, είναι μέγα άθλος για μένα που τα μαγείρεψα και για έναν περίεργο λόγο τα έκανα πολύ, πολύ ωραία. Δεν δηλητηριάστηκε κανείς, όλοι είπαν ότι ήταν τέλεια γεμιστά, άδειασαν το ταψί, το καθάρισαν, δεν μπορώ να καταλάβω τι τους άρεσε. Επίσης, δεν μου αρέσουν καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου τα γιουβαρλάκια. Και όχι απλά δεν μου αρέσουν, δεν μπορώ να τα βλέπω. Και θεωρώ η ιεροσιλία τον κεφτέ να τον κάνεις γιουβαρλάκι. Είναι μέγα η ιεροσιλία. Να ανεχτώ να τον κάνεις μακαρόνια με κιμά, κιμά δηλαδή με τα μακαρόνια με κάτι άλλο, αλλά όχι γιουβαρλάκι. Μην κάνετε γιουβαρλάκια. Είναι η ιεροσιλία. Δεν μπορώ. Εγώ άμα πάρω κιμά θα τον κάνω κεφτέδες, τέλος. Άντε μπιφτέκια και στη χειρότερη των περιπτώσεων μακαρόνια με κιμά. Αλλά όχι γιουβαρλάκια. Και δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν μπορώ να τα βλέπω. Ναι, μη με καλέσετε για φαγητό και κάντε γιουβαρλάκια. Ή μάλλον κάντε γιουβαρλάκια και καλέστε με για να μην έρθω, οπότε να βγάλετε και την υποχρέωση. Άλλο φαγητό που δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσουν τα αυγά, τα βραστά και τα μελάτα. Ειδικά το βραστό αυγό δεν μπορώ να το μυρίσω καθόλου, μαναγουλιάζει, συγγνώμη κιόλας, και δεν μπορώ να το βλέπω. Έχω κλειστεί στο μπάνιο όταν με κυνηγούσε ο ανιψιός μου που κρατούσε βραστό αυγό και έτρωγε και φώναζε, ήταν μικρούλης κιόλας τότε 1 χρονών, και φώναζε, αδερφή μου, πάρ' το, πάρ' το, πάρ' το, δεν ήθελα να μ' ακουμπήσει με το βραστό το αυγό, μιλάμε για τέτοια ιδιοτροπία. Και επίσης δεν μου αρέσει το μελάτο όταν τρέχει ο κρόκος. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενθουσιάζεται όλοι όταν, παράδειγμα, το έχετε σε ένα σάντουιτς και το κόβετε στη μέση και τρέχει ο κρόκος και το wow, και το βγάζετε βίντεο και το φωτογραφίζετε. Δεν. Γενικά αυγά δεν τρώω απ' έξω, δηλαδή δεν θα παραγγείλω κάτι που έχει αυγό ποσό μελέτα, μάτι, κάτι τέτοιο, γιατί συχαίνομαι και γιατί θέλω να το μαγειρεύω εγώ, ας πούμε, την ομελέτα όπως έχετε δει και στα βίντεο, θέλω να την δίπλο τηγανίζω, πάνω κάτω, όπως και το μάτι, να ψηθεί ο κρόκος να είναι τελείως επίπεδος ψημένος στέρεος. Οπότε ναι, δεν τρώω απ' έξω και γενικά δεν είμαι και η καλύτερη παρέα για να βγείτε έξω για φαγητό λόγω των ιδιοτροπιών μου. Είναι πολλά που δεν μπορώ να ανεχτώ στο θέμα φαγητό. Και επειδή κάποιοι λένε ότι η όρεξη ξεκινάει από την όσφρηση, δηλαδή τη σουμυρίζει, για μένα ξεκινάει από το μάτι. Δηλαδή, αν πάμε κάπου για φαγητό και εδώ κάτι περίεργα, στημένο και τέτοια και δεν μου αρέσει, δηλαδή ακόμα και τον τραχανά που είναι αγαπημένος μου και δεν νομίζω πόσο χάλι να το μαγειρέψεις κάποιος, αν το δω στο πιάτο στημένο, λίγο περίεργα και τέτοια, δεν θα το φάω. Γι' αυτό αν πάμε έξω συνήθως προτιμώ να παίρνω στέρεα πράγματα, απλά συνήθως στις μεζεδάκια, ή αν είναι για φαγητό το πιο safe, κάνα σνίτσελ με πατάτες, μπιφτέκι ποτέ απ' έξω. Ναι, οπότε δεν είμαι καλύτερη παρέα για φαγητό, ντροπή μου, είμαι και food blogger. Και παρόλο που είμαι και ντολμαδάκι, δεν τρώω και τα ντολμαδάκια. Σταυρώστε με. Τα φτιάχνω και τα φτιάχνω και πολύ καλά και γρήγορα και ωραίο τύλιγμα περιποιημένο. Αλλά δεν τα τρώω. Και για ένα περίεργο λόγο όλοι μου λένε και συγχαρητήρια για τα ντολμαδάκια μου, που είναι σούπερ τυλιγμένα και νόστιμα. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, δεν ξέρω καν αν τα πετυχαίνω στο αλάτι. Με το μάτι τα βάζω όλα.
ή αν είναι η μάνα μου δίπλα ή κάποιος άλλος τον βάζω να δοκιμάσει για να μου πει τη λύπη. Εγώ δεν τα αγγίζω, δεν μου αρέσουν καθόλου. Όχι. Οπότε ναι, είμαι πολύ ιδιότροπος. Γράψτε μου και εσείς στα σχόλια αν έχετε κάποιες ιδιοτροπίες στο θέμα του φαγητού. Α, και επίσης στην ιδιοτροπία μου δεν μου αρέσει να μοιράζομαι φαγητό. Τι εννοώ όμως, να μην παρεξηγηθώ. Όταν σε ρωτήσω φίλε μου, πεινάς και μου πεις όχι και την ώρα που μαγειρεύω ή παραγγέλνω και μου πεις ότι δεν θες κάτι να φας γιατί δεν πεινάς, είναι τέτοια ώρα, μετά μην έρθεις να τσιμπήσεις από το πιάτο μου. Θα φας καρατιά στο μισόφριδο. Τέλος. Δεν μοιράζομαι φαγητό. Πώς είναι ο Τζοέπ τα φιλαράκια, τέτοια είμαι κι εγώ. Καλύτερα να σου πάρω κάτι έξτρα να φας, αν γυρίζεις γύρω μου σαν τη μέλισσα και με ζαλίζεις για το φαΐ, παρά να έρθεις να τσιμπήσεις από το πιάτο μου. Και επίσης, ακόμα και όταν είμαστε έξω με την παρέα, για ποτό για παράδειγμα, αλλά εμένα με έχει κόψει η λιγούρα και θέλω να φάω και τους πω να πάρω μία πατάτες να φάμε όλοι μαζί για παράδειγμα και πούνε όχι, όχι, όχι ή κάτι άλλο, και μετά απλώνονται τα χεράκια σαν χταπόδια και αρχίζω να πυρουνιάζω και θα καταλήξουμε να φύγουμε όλοι από το μαγαζί με πυρούνια καρφωμένα στα χέρια. Όχι. Άμα πεινάς, να μου πεις ότι πεινάς, ή ακόμα και στο σούπερ μάρκετ όταν είμαστε και ρωτάω να πάρω αυτό, να πάρω και μου λέτε όχι, πάρτα και μην τα φας. Τα δικά μου δεν τα πλησιάζεις. Έχω κρυψώνει στο σπίτι που κρύβω τα πράγματα γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να μου τα τρώνε. Ναι, είμαι τέτοια και χειρότερη μη σας πω. Μη μου ακουμπήσεις το πιάτο. Ναι, αυτόματα είσαι εχθρός μου. Πες μου να σου κάνω κάτι άλλο παρά να πάρεις από το πιάτο μου να δοκιμάσεις. Επόμενη ερώτηση. Έχεις αδέρφια? Ναι, έχω μία αδερφή μικρότερη. Φιλάκια στα Καλικατζαράκια και όλες και στην αδερφούλα μου. Με την οποία ήμασταν και μαζί στην Τσεχία και τώρα γυρίσαμε πίσω, δυστυχώς. Και με την οποία έχουμε γράψει αυτό. Το ημερολόγιο ενός μικρού σεφ, όπως μπορείτε να δείτε, από τις εκδόσεις Φυλάτος. Είναι ένα βιβλίο για παιδιά με συνταγές. Δεν είναι ακριβώς τις ελεμεντές, άμα δείτε, είναι σαν βιβλιαράκι, με στιχάκια, σαν στιχάκια τραγουδάκια, με συνταγές εύκολες που αγαπάνε τα παιδιά, τα pancakes, που ειδικά τα δικά μου ανήψια, βαφτιστήρια και παιδιά φίλων τα λατρεύουν, κουραμπιεδάκια που είναι η εποχή τους, κεφτεδάκια, κουλουράκια, κέικ, 15 νόστιμες συνταγές. Και επίσης υπάρχει και χώρος για να βάλετε φωτογραφίες με τα παιδιά σας που μαγειρεύουν, σημειώσεις, αν θέλετε να γράψετε κάποια σημείωση στη συνταγή, κάποια αφιέρωση που θα βλέπουν αργότερα τα παιδιά σας και θα σας θυμούνται. Είναι ένα ωραίο βιβλιαράκι, ημερολόγιο, και ειδικά τώρα που είναι οι γιορτές, σας το προτείνουμε και για δώρο. Θα σας βάλω το link κάτω από το βίντεο με όλες τις λεπτομέρειες και από τον εκδοτικό οίκο, εάν σας ενδιαφέρει. Μαγειρεύοντας μαζί με τα μικρά και με την αδερφή μου δίπλα, μας ήρθε η ιδέα να γράψουμε ένα βιβλίο με συνταγές που τις φτιάχναμε με τα ανήψια μου και με τα παιδιά της αδερφής μου, για να βάλουμε τα παιδιά στην κουζίνα. Ειδικά όταν δεν τρώνε κάποια φαγητά, το να το κάνεις σαν παιχνίδι, δίνεις και μια όθηση στο παιδί να το δοκιμάσει. Βέβαια οι πιθανότητες είναι 90-10, 90 να μην το δοκιμάσει και 10 να το δοκιμάσει. Αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δούλεψε και τα νύψη μου ξεκίνησαν να τρώνε κάποια πράγματα, ειδικά ο μεγάλος. Και αυτό εδώ είναι το παιδί μας, μπορώ να πω, το παιδί της καραντίνας, το ημερολόγιο ενός μικρού σεφ. Ελπίζω να σας αρέσει, να το αγαπήσετε. Το έχουμε λατρέψει και ευχαριστούμε πολύ και τον εκδοτικό οίκο που το έκανε πραγματικότητα. Εδώ η τούρτα της μαμάς, όπως μπορείτε να δείτε, για γενέθλια, που τα παιδάκια χαίρονται να στολίζουν τις τούρτες. Οπότε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο μας, δείτε το link κάτω από το βίντεο. Επόμενη ερώτηση. Γιατί ξεκίνησα τα βίντεο με το τι τρώω κάθε μέρα? Στην αρχή το ξεκίνησα, το πρώτο το έκανα για πλάκα, ας το πω έτσι, για να δείξω τι παίρνω στο ταπεράκι στη δουλειά μαζί μου. Και από ό,τι βλέπω σας άρεσε και μου άρεσε και εμένα. Και με αυτά τα βίντεο έχω δει, βλέπω κιόλας, και το τι τρώω κιόλας εγώ.
Ήξερα ότι είμαι μακαρονού, αλλά δεν ήξερα ότι είμαι τόσο πολύ. Παίζει να έχω ξεκληρίσει την Ιταλία στα μακαρόνια. Και ήθελα να δώσω κάποιες ιδέες για τα ταπεράκια, γιατί τουλάχιστον στη δική μου την παρέα είναι ένας γολγοθάς. Τι να φάμε την άλλη μέρα στη δουλειά, και ειδικά γίνεται ένας χαμός και δεν έχεις χρόνο ούτε να κάνεις διάλειμμα να φας και θες να τρως κάτι στα γρήγορα στο πόδι. Μας βασανίζει λίγο πόσες τυρόπιτες να φάμε, πόσα κουλούρια, πόσα σάντουιτς. Οπότε προτιμάμε τις safe στεγνές επιλογές, τα μακαρόνια, κάνα ψητό κοτόπουλο, κάτι τέτοια. Μας βασανίζει, μπορώ να πω, αυτό το ερώτημα, όπως και ειδικά αν έχετε και οικογένεια, το τι θα μαγειρέψετε αύριο, που είναι και αυτό το ερώτημα, αλλά αλλιώς είναι να είσαι μόνος σου ένα-δύο άτομα και αλλιώς να έχεις όλη την οικογένεια και αλλιώς είναι να φας στο σπίτι και αλλιώς να φας μαζί σου στη δουλειά. Παράδειγμα, να είναι κάποια φαγητά που δεν μπορείς να τα πάρεις στη δουλειά, γιατί ή δεν τρώγονται αν είναι κρύα ή δεν μπορείς να τα φας, να τα ευχαριστηθείς. Όπως για παράδειγμα, εμένα μου αρέσουν πολύ οι πατάτες οι σουφλές στο φούρνο. Τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να το πάρω στη δουλειά, γιατί θα έχουν παγώσει τα κασέρια και τα τυριά μέχρι να φάω. Δεν έχουμε κάποιο φουρνάκι για να το ζεστάνω, να πω ότι τρώγεται. Μια-δύο φορές έτυχε να πάρω πατάτες στο φούρνο σκέτες ή με κοτόπουλο και το μετάνιωσα γιατί είχε γίνει πατάτα παγωτό. Οπότε, ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη επιλογή. Αλλιώς στο σπίτι να βγάλεις το ταψί, να είναι η πατατούλα ζεστή, να την ευχαριστηθείς. Γι' αυτό βλέπετε και πολλά βίντεο με πατάτες. Τις τρώω τις πατάτες, γιατί με ρωτήσετε και όλες πατάτες δεν τρώω. Σαν τις τρώω, λέει, ολόκληρο το χωράφι και δεν με φτάνει. Απλά θα τις φάω μόνο όταν είμαι στο σπίτι, τηγανιτές ή στο φούρνο. Στη δουλειά δεν τις παίρνω, δεν τις βάζω καν ούτε στον αρακά, γιατί ξέρω ότι θα παγώσουνε. Ο αρακάς, εντάξει, τρώγεται κρύος, αλλά η πατάτα προσωπικά σε μένα δεν μου αρέσει η γεύση της όταν κρυώσει. Και αλλιώς είναι να φεύγω από το σπίτι 8 η ώρα και να φάω το μεσημεριανό μου στις 2-3 και να είναι παγωμένο, και αλλιώς να το φάω εκείνη τη στιγμή μόλις το μαγειρέψω. Οπότε, εκτός αν μαγειρέψω για να φάω και το βράδυ λίγο αρακά, θα βάλω λίγο πατατούλα για να τη φάω το βράδυ, αλλά την άλλη μέρα στο τάπερ θα πάρω σκέτο τον αρακά. Επόμενη ερώτηση. Σου αρέσουν τα ταξίδια και πού έχεις πάει? Αν μου αρέσουν, τρελαίνομαι για ταξίδια, μου αρέσει να ταξιδεύω απίστευτα και μου αρέσει να ταξιδεύω εκτός Ελλάδας. Να με συμπαθάτε, αλλά προτιμώ τα ταξίδια στο εξωτερικό. Έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Μου λείπει η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, να κλείσω εκείνο την άκρη της Ευρώπης. Και μου λείπουν και πάνω οι χώρες Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία, τις οποίες είχα σκοπό να τις επισκεφτώ το 20, αλλά με αυτά που έγιναν φάγαμε το άκυρο. Αγαπημένος προορισμός από αυτούς που έχω πάει για μένα είναι η Ιταλία, η Νότια Ιταλία, αλλά σε στυλ road trip. Λατρεύω την Ιταλία, λατρεύω τα χωριά της, τους δρόμους της, τα πάντα. Ειδικά αν πάτε προς τα πάνω, προς το Σκάνι, είναι απίστευτα μέρη, απίστευτος κόσμος. Θα μπορούσα άνετα να ζήσω εκεί και με τα μακαρόνια που τρώω θα ήμουν και επίτιμο μέλος κιόλας. Η Ιταλία για μένα είναι σούπερ προορισμός ταξίδι. Αν σας βγάλει ο δρόμος, τολμήστε, ταξιδέψτε. Και η Ρώμη δεν μου αρέσει και τόσο, δεν με συγκινεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι ενθουσιάζονται. Εγώ δεν ενθουσιάστηκα με τίποτα εκεί. Ένα απλό συντριβάνι, ένα κολοσσέο, τίποτα. Η μαγεία της Ιταλίας βρίσκεται εκτός. Αν μπορέσετε, πάρτε τρένα, αυτοκίνητα και πηγαίνετε παντού. Έχει απίστευτα μέρη, απίστευτα χωριά. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία χώρα. Και άλλος προορισμός που μου αρέσει πολύ και έχω πάει ήδη δύο φορές είναι το Μαρόκο. Είναι χίλιες και μία νύχτες στο παραμύθι. Είναι υπέροχο για μένα, είναι μαγεία. Μπορεί λίγο στην αρχή να φοβάμαι όταν φτάνω, αλλά μετά εντάξει το ξεπερνάμε. Είναι απίστευτα τα τοπία, οι αντιθέσεις, μαγεία. Και ευελπιστώ κάποια στιγμή να γίνει και η Κορέα το αγαπημένο μου μέρος που πήγα και να συμπληρώσω τη συλλογή μου με τα μαγνητάκια στο ψυγείο που έχω από τις χώρες που πηγαίνω.
Επόμενη ερώτηση. Τι ζώδιο είμαι? Δεν ξέρω αυτό τι σχέση έχει κιόλας με το food blogging. Γιατί ζώδιο μοιάζει τον ντολμαδάκι? Όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, είμαι ζυγός. Δεν μοιάζω με ζυγό και έχω και οροσκόπο ζυγό, όλος περιέργος. Τα μόνα χαρακτηριστικά από το ζυγό που έχω είναι η δικαιοσύνη, η ισότητα και τίποτα, και η ισορροπία και τίποτα άλλο. Δεν είμαι φαν ούτε της τέχνης ούτε των πολιτισμών. Δεν ξέρω με τι ζώδιο θα ένοιαζε, είναι η αλήθεια, ούτε το προηγούμενο και το επόμενο με αντιπροσωπεύουν. Δεν πιστεύω σε ζώδια, αλλά είμαι ζυγός, έχω γενέθλια τον Οκτώβριο. Αν υπάρχει κάποιος άλλος ζυγός εκεί έξω, γεια σας. Δεν ξέρω πολλούς ζυγούς, γράψτε με ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, να δω ότι υπάρχει έστω κάλλος ένας ζυγός εκεί έξω. Τα περισσότερα ζώδια που συναναστρέφομαι είναι Κρύοι, Ταύροι, Τοξότες, Υδροχόοι. Δεν έχω κάποιο... Α, και Σκορπιοί, έχω κανένα δύο Σκορπιούς. Άλλο ζώδιο δεν θα λέγω ότι τα πάμε καλά πέρα από αυτά. Αλλά αν είστε ζυγός, γράψτε με ένα σχόλιο συμπαράστασης, να ξέρω ότι υπάρχει κι άλλος τρελός εκεί έξω. Αυτό ήταν το βίντεο Q&A. Σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα είδατε τη φάτσα μου, τον ντολμαδάκι, και δεν πρόκειται να την ξαναδείτε ποτέ. Και αυτός είναι ένας λόγος στο οποίο δεν εμφανίζομαι στα βίντεο και με ρωτάτε γιατί δεν εμφανίζομαι και γιατί δεν μιλάω. Δεν νομίζω, φίλοι μου, να έχετε όρεξη να βλέπετε αυτό από τα φαγητά. Προτιμώ να δείχνω μόνο τα φαγητά και να βλέπετε μόνο τα χέρια μου, τα χεράκια μου, τα δικά μου, της γιαγιάς μου, της μάνας μου, της θειάς μου, παρά να βλέπετε τις φάτσες μας. Και εγώ προσωπικά όταν βλέπω συνταγές στο ίντερνετ, δεν μου αρέσουν τα βίντεο που μιλάνε πολύ εκτός του φαγητού και ξεφεύγουν πολύ από τη συνταγή. Θέλω να βλέπω ένα, δύο, τρία πράγματα, τσακ, μπαμ, και τίποτα άλλο. Δεν μου αρέσει να βλέπω μια συνταγή και να ακούω την ιστορία της ζωής σας ή να γίνεται ένας χαμός και να μπερδεύονται τα πράγματα, να περιμένουν να βάλεις κάτι στην κατσαρόλα και να κάνεις χιλιάδιο άλλα πράγματα και να λέω τι θα κάνει. Οπότε ναι, δεν είμαι φαν και προσπαθώ να κρατάω και τα βιντεάκια μου σύντομα και ένα, δύο, τρία πράγματα τσακ μπαμ, όπως είπα. Οπότε δεν θα βλέπετε τις φάτσες μας, ούτε θα ακούτε ιστορίες. Οι ιστορίες γύρω από τις συνταγές μου αρέσει να τις γράφω στο blog μου, τα αγάπαμε αν τολμάς, που συνήθως είναι σαν εξομολόγηση, μπορώ να πω, διάφορες ιστορίες οικογενειακές, προσωπικές, φιλικές, σχετικά με μία συνταγή, αναμνήσεις που έχω σχετικά με μία συνταγή, περιπέτειες φτιάχνοντάς τες. Αυτές προτιμώ να τις γράφω στο blog, να τις διαβάζετε εκεί ή να τις βλέπετε στο Facebook όταν κάνω live post από τις κουζίνες μου με τις καταστροφές τις μαγειρικές ή με συμπεριφερό καταστάσεις και διάφορες λιγουδιές. Αλλά στα βιντεάκια όχι, δεν θα μας δείτε, θα βλέπετε μόνο τη συνταγή, τσακ μπαμ, 5 λεπτά το πολύ και τέλος και τίποτα άλλο. Οπότε προτιμώ να το κρατάω έτσι για να μην είναι και κουραστικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν ξέχασα κάποια ερώτηση, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο και θα την απαντήσω. Ή αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο το οποίο δεν ήταν στις ερωτήσεις, πάλι αφήστε μου ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και θα τα απαντήσω όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μείνετε στην κουζίνα, μαγειρεύετε, δημιουργήστε και καλά μαγειρέματα. Φιλάκια από τον ντολμαδάκι. Τα ξαναλέμε. Αλλά όχι με το πρόσωπο, με τα χεράκια μόνο.